Σήμερα θέλω να απευθυνθώ σε όλους εσάς που έχετε την επιρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιρροή στην κοινωνία μας. Οι μέρες οι οποίες ζούμε όσον αφορά την επάρκεια του νερού και τις διαθέσιμες ποσότητες, οι οποίες έρχονται αυτή τη στιγμή στην δεξαμενή της Πρέβεζας, αλλά και δευτερευόντως σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας, μας θέτουν το υδρολογικό μας σύστημα, το σύστημα υδρεύσεώς μας, σε κρίσιμη, υποκρίσιμη κατάσταση. Θέλω, από τη μεριά μου, να ζητήσω τους δημότες στην Πρέβεζα και όχι μόνο, αλλά ιδίως στην Πρέβεζα, επειδή η πηγή, όπως θα σας πει και ο πρόεδρος της Συνδέσμου, η πηγή εμφανίζει πολύ μεγάλη μείωση της τάφης της και οι ποσότητες οι οποίες εισέρχονται στη δεξαμενή μας είναι πολύ ωριακές ώστε να έχουμε επάρκεια στην υδροδότηση. Θα ήθελα ιδίως την κατανόηση καταρχήν των δημοτών αυτές τις 15-20 μέρες και θα ήθελα να περιορίσουν στο ελάχιστο την κατανάλωση, ιδίως τις ώρες από 6 από τη μαθηνή έως 10 που παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση. Η διοίκηση της ΔΕΙΑ, οι εργαζόμενοι της, το τεχνικό προσωπικό, άπια εκπαιδευμένο, είναι δίπλα στους δημότες 24 ώρες το 24ωρο, εκμεταλλευόμενοι και τους αυτοματισμούς τους οποίους έχουμε, που μας δίνουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως να μπορούμε να αυξομειώνουμε την τάση, μάλλον την πίεση στο δίκτυο και να μπορούμε να έχουμε την ελάχιστη δυνατή επάρκεια. Κάποιες περιοχές για κάποιες ώρες μπορεί να μην έχουν νερό ή να έχουν ελάχιστη πίεση. Θα ζητήσω την κατανόηση αυτών των κατοίκων και των επιχειρήσεων, μάλλον δεν είναι επιχειρήσεις πολλές, επιχειρήσεις με αυτή τη λογική διαχείριση μπορούμε και τις εξασφαλίζουμε. Όμως υπάρχουν πολίτες μας που βρίσκονται στα όρια. Παράλληλα έκαναμε και μια σύσταση και στο Δήμο και στις υπηρεσίες να περιορίσει την χρήση του νερού για τις ανάγκες του Δήμου, παρτέρια, ποτίσματα, το ένα το άλλο, στο ελάχιστο δυνατό. Οι περιοχές τώρα, τα χωριά μας που αντιμετωπίζουν μοναδιαία κάποια προβλήματα, σημειακά, είναι η Άνω Ράχη, είναι η Βρυσούλα, είναι η περιοχή της Καμαρίνας και της Κρυοπηγής. Αυτές οι περιοχές, στην Καμαρίνα, Κρυοπηγή, Άνω Ράχη, με τιτάνιες προσπάθειες μπορέσαμε, δώσαμε νερό. Περιοχή του Χυμαδιού, η οποία κάναμε και επέμβαση στο δίκτυο, δηλαδή πλήσαμε πάνω, η οποία υδροδοτούσε, μάλλον άρδευε καλλιέργειες. Βρισκόμαστε τώρα στην θέση να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο που αφορά τις αρδεύσεις των καλλιεργειών. Παρατηρείτε, σήμερα έγινε επιτόπου έλεγχος στην περιοχή της Βρυσούλας, στο καφενείο. Θα σας μεταφέρω αυτούσια την κουβέντα. Στο απάνω το χωριό έχουμε νερό. Στο κάτω το χωριό έχουμε κάποια ώρα νερό, αλλά ποτίζουν ασύστορα. Αυτή είναι η κουβέντα του καφενείου. Η υδρομάτευση της Βρυσούλας έχει πέσει. Βρισκόμαστε σε διαδικασία να χτυπήσουμε καινούργια λιώτηση. Η προηγούμενη που κάναμε απέτυχε. Δεν έδωσε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Επίσης, θα γίνει και μια υδρολογική μελέτη
τις γύρω πηγές για να δούμε σοβαρά και υποστημονικά εάν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε και με ποιες ποσότητες, αν μπορούμε και με ποιες ποσότητες την χρυσούρα. Το παραλιακό μέτωπο είχαν και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, δύο δείγματα. Το ένα το δείγμα ήταν στην Άνω Καστοψηλιά και το δεύτερο ήταν στην περιοχή του Βράχου, το δεύτερο. Γιατί το πρώτο το δείγμα, το κοινόχρηστο, ήταν καθαρό. Έχουν γίνει όλες οι επιθυμητές ενέργειες, όπως ορίζει οι διαδικασίες που από πέρυσι στη συνεννόηση έχουν θεσπίσει οργανωμένα και με τη διεύθυνση υγιεινής της περιφέρειας. Νομίζω από την πληροφόρηση την οποία έχω αυτή τη στιγμή από την υπηρεσία, η δειγματοληψία θα γίνει την Δευτέρα. Ώστε να μπορούμε να πούμε ότι και οι κύριοι δεν έχουν εκείνον πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ζητώ την κατανόηση των πληττόμενων δημοτών μας. Παρακαλώ να μην αρδεύουμε, παρακαλώ, λελογισμένη χρήση του νερού, ιδίως στις ώρες αιχμής. Εάν μείνει η δεξαμενή μας καινή, με αυτά τα δεδομένα των παροχών που έχουμε από την πηγή, με αυτά τα δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο, δεν θα ισορροπήσει το σύστημα όπως ισορρόπησε την προηγούμενη φορά που έγινε η ολική διακοπή. Σας ευχαριστώ.